Παιδιά, γεια σας. Είμαι ο Eisenheim και σήμερα θα μιλήσουμε για το Adventure Mode στο Expansion Diablo 3 Reaper of Souls. Πριν ξεκινήσω να πω πως για να είναι διαθέσιμο το Adventure Mode θα πρέπει πρώτα να φέρουμε σε πέρας το Act 5, να παίξουμε όλο το main story του Act 5, να φτάσουμε στο τελευταίο boss, το Malthael, να τον βγάλουμε, και από τη στιγμή που θα τον βγάλουμε είναι διαθέσιμο το Adventure Mode. Μέχρι τότε, αν προσπαθήσει κάποιος να παίξει Adventure Mode, δεν θα μπορέσει, θα του είναι με μαύρο η επιλογή. Όταν είναι διαθέσιμο το Adventure Mode και μπούμε μέσα στο παιχνίδι, θα μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε δύο επιλογές. Πρώτα να παίξουμε Bounties και Rifts. Τα Bounties, πηγαίνοντας στο Waypoint, θα δούμε στο Act το οποίο βρισκόμαστε, τώρα είμαστε στο Act 5, θα δούμε πως υπάρχουν ο χάρτης του Act 5 και στα waypoint επάνω υπάρχουν κάποια θαυμαστικά. Αυτά τα θαυμαστικά είναι τοποθεσίες οι οποίες υπάρχουν bounties. Σε κάθε act υπάρχουν 5 bounties, συνολικά 25. Πατώντας αυτό το πλην μπορούμε να δούμε το συνολικό χάρτη. Βλέπουμε πως υπάρχουν και τα 5 act και οι περιοχές που είναι διαθέσιμες για bounties. Το act 1 είναι το Weeping Hollow κλπ. Λοιπόν, βλέπουμε πως όταν τελειώσουμε και τα 5 bounty, λέει το reward που θα πάρουμε είναι 37.800 gold, XP 5.800.000 και αυτό το σακουλάκι. Αυτό το σακουλάκι θα περιέχει μέσα με materials, key για τα rift, αντικείμενα λευκά, γαλάζια, κίτρινα ή και ορισμένες φορές legend ή και κάποια άλλα σχέδια. Όταν τελειώσουμε και τα 5 δεν θα υπάρχει άλλο διαθέσιμο, θα πρέπει να κάνουμε leave και να ξαναεπιστρέψουμε στο παιχνίδι. Υπάρχει ένα trick, υπάρχει δυνατότητα να παίξουμε bounties στο επίπεδο normal τετράδα, και η τετράδα αυτή, επειδή το normal επίπεδο είναι εύκολο να χωριστεί στα act, ένας παίκτης να πάρει το act 5, ο άλλος παίκτης να πάρει το act 3, δεν ξέρω και εγώ ποιο, να κάνει όλο τα bounty που είναι στο ένα act, γιατί στο normal βγαίνουν εύκολα, και παράλληλα με το που τελειώνει το σακουλάκι, το είναι κοινό για όλους. Είναι ένας γρήγορος τρόπος να κάνουμε bounties στο normal. Μη σας φαίνεται περίεργο το normal, γιατί στο Reaper of Souls τα αντικείμενα που πέφτουν και η δυσκολία του παιχνιδιού ανεβαίνει ανάλογα με το level το οποίο είσαι. Δηλαδή, αν είσαι level 70, ακόμα και στο normal να παίζεις, τα αντικείμενα που θα πέφτουν θα είναι level 70. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι των bounties. Πάμε τώρα στο κομμάτι του rift. Όπως είπα, κάνοντας ένα rift θα παίρνουμε αυτό εδώ πέρα, το ένα bounty, θα παίρνουμε αυτό το υλικό. Λοιπόν, αυτό το υλικό είναι διαθέσιμο για να κάνουμε ένα rift. Βασικά, να δείξω λίγο πως είναι τα bounties. Συγγνώμη. Έστω ότι πάμε στο Act 1 και πάμε στο Weeping Hollow. Πως είναι τα bounties. Δεν θα κάνουμε τώρα bounty, θα κάνουμε σε επόμενο βιντεάκι. Βλέπουμε. Μας λέει να σκοτώσουμε σε αυτή την τοποθεσία που είμαστε 100 minions ή elite, οτιδήποτε έχει, και στο τέλος να σκοτώσουμε αυτό το boss το οποίο έχει. Σκοτώνοντας τα minions θα δούμε ότι αυτό το νούμερο ανεβαίνει. Βλέπουμε, πήγε 4, 5, θα πάει κι άλλο, τέλος πάντων. Με το που φτάσουμε στα 100, αμέσως θα πρέπει να σκοτώσουμε το boss. Δεν είναι αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε πίσω και να πούμε για τα rift. Θέλουμε να κάνουμε rift. Πρέπει να πάμε σε αυτό εδώ το σημείο όπου υπάρχει αυτό το Nephilim Obelisk. Έχοντας τα key rift, μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα και μας δείχνει αυτό το new event. Μας ανοίγει αυτή η πύλη και μπαίνουμε μέσα. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα σε αυτή την πύλη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κόκκινη μπάρα. Κόκκινη δεν είναι, θα γίνει μετά. Λέει 0%. Καθ' όλη τη διάρκεια που θα είμαστε στο Rift, θα σκοτώνουμε mob και κυρίως elite. Τα Rift είναι ένα μέρος στο οποίο κατά 70% υπάρχουν elite. Είναι ένας
πολύ καλός τρόπος να σκοτώσουμε elite και να μαζεύουμε ένα υλικό το οποίο είναι απαραίτητο για να κάνουμε reroll. Είναι αυτό εδώ πέρα το υλικό, το Death's Breath. Αυτό πέφτει μόνο από τα elite, οπότε όταν παίζουμε rift θα, και σκοτώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα elite, θα μπορούμε να μαζεύουμε και αυτό το υλικό, το οποίο όπως λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό για το reroll, και άμα θελήσετε να κάνετε reroll θα δείτε ότι ορισμένες φορές θα σας λείπει. Όπως και το Arcane Dust, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα που... Συγγνώμη, αυτό εδώ πέρα που είσαι, αυτό εδώ πέρα το οποίο γίνεται από τα αντικείμενα τα οποία σπάμε τα γαλάζια. Λοιπόν, έστω ότι τελειώνουμε το Rift, φτάνουμε στο 100%, με το που φτάσουμε στο 100% βγαίνει ένα boss στο τέλος. Αυτό το boss είναι αρκετά δύσκολο και γι' αυτό όταν το βγάλουμε θα μας έχει το loot, το οποίο θα είναι το loot που θα είναι materials, αυτό το υλικό, το Legend, το Forgotten Soul, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο όταν σπάσουμε κάποιο Legend. Βγάζοντας το τελευταίο boss, κατά ένα μεγάλο μέρος πέφτει αυτό εδώ πέρα το υλικό, και δεν νομίζω να ξαναρίχνει Rift. Λοιπόν, το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε, στο τέλος το boss πετάει αυτό το υλικό, το Blood Shards. Το Blood Shards είναι ένα material το οποίο στο Torment 1, όταν βγάλουμε το boss, κατά ένα μεγάλο ποσοστό πετάει γύρω στα 50. Είναι ένα mob υλικό κάτω, το οποίο γράφει πάνω το νούμερο 50. Αυτό μπορούμε να φτάσει, το νούμερο αυτό το 166 που βλέπετε, μπορεί να φτάσει μέχρι το 500, στα card δηλαδή στο 500. Νομίζω παραπάνω δεν γίνεται. Τώρα, αυτό το υλικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ξανά μέσα στο game για να αγοράσουμε αντικείμενα από τον Καλντα. Από αυτόν εδώ πέρα τον Καλντα, sorry. Από αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Πηγαίνοντας, πατώντας επάνω σε αυτόν, βλέπουμε ότι μας δίνει δυνατότητα να αγοράσουμε one hand weapon, two hand weapon και κάποια άλλα από τα όπλα. Το κόκκινο αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε είναι το πόσο απαιτείται, πόσο blood shard απαιτείται για να το αγοράσουμε. Λοιπόν, και στο armor που μπορούμε να αγοράσουμε όλα αυτά εδώ πέρα για 5 blood shard, και ring amulet που είναι το ring 10 και το amulet 20. Αυτό τώρα έχει η Blizzard έκανε ένα hotfix και έχει πει πως αγοράζοντας αντικείμενα από αυτόν εδώ πέρα τον τύπο υπάρχει μια πιθανότητα να είναι legend. Οπότε έστω και έτσι έχουμε την περίπτωση να μας τύχει ένα legend από αυτόν εδώ πέρα. Γενικά κάνοντας ένα rift, νομίζω 3-4 rift, θα μπορέσει αυτό το νούμερο να ανέβει αρκετά ψηλά, να φτάσει 200-250 και να ξαναχρησιμοποιηθεί σε αυτό εδώ πέρα. Συμβουλή δικιά μου είναι Rift να παίζετε σε Torment 1 επίπεδο, αν δεν το σηκώνει παραπάνω το DPS σας, Torment 1 έως 3. Νομίζω ότι ένα πάρτι με άτομα τα οποία, με 4 άτομα, μπορούν να σηκώσουν με καλό DPS Torment 3 αρκετά γρήγορα. Αν παίξετε solo Torment 1 θα δείτε πως η διάρκεια στην οποία βγαίνει ένα Rift είναι αρκετά μεγάλη, οπότε καλό είναι αν μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα Torment 1 με τετράδα. Αυτό ήτανε. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σχετικά με το Adventure Mode. Είναι τα Bounties, είναι και τα Rift. Είναι εξίσου καλά και τα δύο. Και βλέπετε και κάνετε, παίζετε και κάνετε ό,τι είναι πιο εύκολο για εσάς. Σε επόμενα βιντεάκια θα κάνουμε ένα ολοκληρωμένο Bounty και ένα Rift μέχρι το τέλος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like, share στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας, όπως και να μας ακολουθήσετε στα links που φαίνονται στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, να τα πούμε, γεια σας.